Ο φίλος μας ο Σαβίνη. Έχουμε Μίρκο Σαβίνη. Αλέκο, μπορείς να ξεκινήσεις να τον καλησπερίσεις από την πλευρά μας. Χάι Μίρκο. Τσάω Μίρκο, μη σέντη. Τι, φόρτε, εκιάρο. Καλό μεσημέρα. Καλό μεσημέρι, τσάω Μίρκο. Ντόβι, τι τρώβω, πρίμα τι τούτο. Μπαίνε. Σε είναι Ιταλία. Sì, in Italia, a Benevento, faccio l'assistant coach, a Benevento in Serie B. Ok, traduco un momento e poi continuiamo. Μιλάμε με τον Μίρκο Σαβίνη, τον οποίο το βρίσκουμε στην Ιταλία, στο Benevento, που είναι βοηθός προπονητή σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Στην Benevento, στην Benevento, ναι. Ο Μίρκο Σαβίνη ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια, της εποχής Σάντος, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος πριν, με μεγάλους συμπαίκτες. Μίρκο. Πώς είναι η ζωή σαν προπονητής τώρα που δεν είναι παίκτης. Μίρκο, la ragione la quale ti chiamiamo è che la domenica prossima c'è il derby ΠΑΟΚ Άρης. Dopo 6 anni, 4-5 anni, c'è di nuovo il derby di Salonico. Vogliamo da te la tua... Vogliamo sapere come hai vissuto questi derby in quel tempo, cosa dicevano i compagni, cosa diceva la società, l'ambiente, eccetera. Traduco un momento in breve. Θέλουμε να μιλήσουμε με τον Μίρκο Σαβίνη για το derby ΠΑΟΚ Άρης, πώς το έζησε εκείνη την εποχή, όχι για αυτό που έρχεται, πώς έζησε εκείνη την εποχή, τι θυμάται από αυτά, τι θυμάται από την ατμόσφαιρα, από το τι τον έλεγαν οι Έλληνες συμπαίκτες του, οι οπαδοί κτλ. Τι σεντιάμο, Μίρκο. Οκ. Οι derby οι Γιάννη erano derby bellissimi, anche perché l'Aris aveva una buona squadra. E la preparazione al derby era, sì, si preparava da solo, la città, si respirava in città, e quindi era molto facile, la partita sentitissima, dove le motivazioni venivano da sé. E la squadra era una squadra esperta, quindi sapevamo l'importanza del derby. E soprattutto eravamo una squadra forte, e volevamo far contenti i tifosi e la città intera, perché sappiamo quanto i tifosi meravigliosi del PAOK sentano questo derby. Traduco in un attimo, Σαβίνη μας λέει ότι ήταν ένα derby το οποίο το ζούσαν όλοι εκείνη την εποχή, όπως και τώρα, και ο Άρης είχε μια πολύ καλή ομάδα. Και μέσα και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις δεν συζητούσαν τίποτε άλλο για αυτό το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ήξερε τι ομάδα είχε, γιατί εκείνη την εποχή έτυχε να έχει φοβερούς συμπαίκτες, οπότε ήταν για μας πολύ εύκολο σε εκείνα τα μάτς να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ρικόρδι il derby un 2-0 και tu hai segnato? Lo ricordo molto bene. Sì. Spiegaci un po'. Cosa hai sentito quando hai segnato? Era il primo e il primo gol era quello che hai fatto? No, il secondo. Ivic. Ah, il primo. Ivic, l'Adam. Era un 2-0. 2-0, sì, 2-0 era il playoff, era la seconda partita, la prima avevamo pareggiato da Tene 0-0 e da lì poi quel derby ci diede la forza per vincere i playoff, poi quell'anno vincemmo i playoff e derby, l'atmosfera era bellissima, stadio pieno e andammo in vantaggio con Vladan, poi ci fu questo corner, pizzata sempre di Ivic sul primo palo e sono arrivato io sul secondo e ho fatto gol, un'emozione veramente bella perché poi non ero abituato a far gol e farlo nel derby in un'atmosfera così, in uno stadio pieno, in una partita importante come quella di playoff, è stato veramente un'emozione difficile da dimenticare, la ricordo sempre con molto piacere. Ok, ο Μίρκο μας λέει ότι θυμάται πολύ καλά αυτό το match το 2-0, ήταν ένας αγώνας στα playoff, ο δεύτερος αγώνας μετά το 0-0 που είχαν φέρει με την ΑΕΚ. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με ένα πολύ καλό γκολ, όμορφο γκολ του Ίβιτς και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα κόρνερ του Πάμπλο, πήρε μια κεφαλιά ο Ίβιτς και ήρθε αυτός
από πίσω και έκανε στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 2-0. Έζησε, αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Έζησε, γιατί δεν κάνει και εύκολα γκολ. Ήταν γι' αυτόν κάτι το. Όχι, εύκολα δεν κάνει καθόλου. Ναι. Δύο είχε κάνει, ξανά. Ναι, αυτά ήταν. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, θέλω να το ρωτήσει τη διαφορά, γιατί οι παίκτες κυνηγάνε τους προπονητές. Τώρα που έγινε προπονητής, σκέφτεται σαν παίκτης ή. Η ζορναλίστα Σταύρος και του κονώσει φορσί. Σαλούτα λοτάντο, Χάι, Σταύρο. Χάι, Μίρκο, χάι. Βόλε φάρτη ούνα ντομάντα. Αντέσο και του αϊπασά του νταλαπάρτε δι αλενατόρε. Κόμε il tuo rapporto con i giocatori, perché quanto eri giocatore tu stavi contro, no contro, avevi sempre da recriminare qualcosa contro gli allenatori. Adesso che tu sei allenatore, cosa hai da dire contro, no contro, con i giocatori, come il tuo comportamento? Sì, guarda, sicuramente cambia radicalmente, no, l'atteggiamento, però una cosa è molto importante, avendo giocato si hanno delle letture che magari ai giocatori che quando sei giocatore non hai, e soprattutto l'importante è mantenere e rispettare la persona, quindi a prescindere che giustamente il tuo ruolo è cambiato, però se tu rispetti la persona, dici sempre la verità e riesci a trattare tutti nella stessa maniera e ti faciliti il compito, sicuramente cambia rispetto a prima quando tu giocavi e pensavi solo esclusivamente sia agli interessi della squadra ma anche al tuo rendimento. Qui invece ci sono tante teste e quindi ti devi medesimare in ognuna di queste. E sicuramente la cosa che aiuta è rispettare la persona e dire sempre la verità. Sì, ho traduco un attimo. Sicura ότι έχουν αλλάξει i ruoli, che πέρασε τώρα από στην πλευρά των προπονητών, αλλά εφόσον έζησε σαν ποδοσφαιριστής, ξέρει ένα πράγμα, ότι πρέπει να σέβεται και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει ο καθένας αυτούς να το σέβεται και να μην ξεπερνάει τα όρια. Σίγουρα είναι μια καλή εμπειρία για αυτόν, αλλά πάντοτε έχει αυτό, να λέει την αλήθεια και να σέβεται τους ποδοσφαιριστές. Επειδή τον έχουμε και έχουμε κλίμα καμπιονάτο, τον κάνουμε μια τελευταία ερώτηση για να μην τον κουράσουμε. Είναι κουραστικό για την Ιταλία το ότι η Juventus δείχνει τόσο ξεκάθαρο φαβορί πλέον για το πρωτάθλημα? Una domanda perché so che hai da un allenamento, ti facciamo adesso. Dice Stavros che è un po' stancabile che Juventus tutti gli anni è così un favorì facile per i tifosi, per i media, per tutti coloro che stanno vicino al calcio. Guarda, in questo momento secondo me in Italia la Juve è raggiungibile, ovvero per cultura, per mentalità, per organizzazione, per squadra, per valori è nettamente più forte alle altre. Il problema è che secondo me quest'anno la Juve, l'obiettivo della Juve oltre al campionato è la Champions League. Non vedi qualcun'altra squadra che può arrivare vicino alla Juventus? Ρωτάω αν υπάρχει καμιά άλλη που μπορεί να φτάσει, γιατί quest'anno, Ale, quest'anno la Juve è troppo più forte. Sì, c'è il Napoli, c'è l'Inter, secondo me che ha allestito una buona squadra, però la Juve è nettamente più forte. Traduco un po', Mirko λέει ότι αυτή τη στιγμή η Juventus δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συγκριθεί με καμία άλλη ομάδα. Αυτό που την ενδιαφέρει φέτος, εκτός από το πρωτάθλημα, είναι να κερδίσει και το Champions League. Ultima domanda, Mirko. Da figlia mas. Dacci uno prognostico per la partita di domenica. Aris Paok. Segui prima di tutto un po' il campionato greco? Sì, 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 assolutamente. Sto seguendo Lucia, sto facendo che un buon lavoro. Sai che Paok ha una bella squadra, anche Aris. Sì, il Paok sta facendo bene, ma già dall'anno scorso Lucia sta facendo un bel lavoro. Poi lo seguo perché comunque c'è Ierigna ancora, quindi dai, diciamo che seguo spesso il campionato. Allora di quella squadra gioca il tuo amico Ierigna, uno. Sì, Malesas, se no. Malesas, sì. Κάναμε την τελευταία ερώτηση στο Μίρκο για να τον αφήσουμε, γιατί έχει και προπόνηση, να μας πει το προγνωστικό του για τον αγώνα της Κυριακής. Άρης ΠΑΟΚ, Νελακάζα Διάρης.
Mono Pao Cara. Mono Pao Cara. Allora, allora vince Pao, eh? Sicura. Sicura. Grazie Mirko, è stato un piacere. Parliamo, eh? Grazie Mirko. Va bene. Good ciao. Bye ciao. Bye, ciao, Paolo. Bye. Good luck, my bye, 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 bye. Όπως ακούσατε, ο Μίρκο έδωσε το προγνωστικό του, είπε μόνο Παοκάρα. Εκεί δεν χρειάζεται μετάφραση. Δεν χρειάζεται μετάφραση, το καταλάβαμε όλοι.